Καλό μεσημέρι σε όλους. Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη φετινή EuroLeague πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός που κέρδισε με 84-71 την Παρτιζάν στο Κατάμα, στο ΟΑΚΑ. Στο ποδόσφαιρο και στο διεθνή χώρο, Νάπολη και Ίντερ θα διεκδικήσουν το τρόπο του Super Cup Ιταλίας που διεξάγεται στο Ριάντ με τους Νεραντζούρι να κερδίζουν άνετα στον ημιτελικό με 3-0 τη Λάτσιο. Το πράσινο τρένο του Εργίνε Ταμάν συνεχίζει το σερί του. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σκούρα κοντά στην Παρτιζάν, όμως έπαιξε άμυνα με πάθος στην τέταρτη περίοδο και έφτασε στη νίκη με 84-71. Καμίνη για άλλη μια φορά το ΟΑΚΑ με το τριφύλι να παίρνει το τέταρτο συνεχόμενο ροζ φύλλο αγώνα, να ανεβαίνει στο 14-8 και να εδραιώνεται στην τετράδα της EuroLeague. Πρώτο σκορέ των πράσινων ήταν ο Κέντρικ Νάν με 21 πόντους, ενώ καθοριστική ήταν η Μίτογλου με 16 και η Λεσόρ με 14. Όταν η άλλη ομάδα και οι άλλοι παίχτες μας παίζουν δυνατά, πρέπει και εμείς να παίξουμε δυνατά σε αυτούς. Οπότε όταν παίζουμε και εμείς δυνατά και ειδικά στην έδρα μας με αυτόν τον κόσμο, μπορούμε να κερδίσουμε, θεωρώ, πιο... Στο ποδόσφαιρο, παίκτη του Παναθηναϊκού και με τη Βούλα είναι ο διεθνής Πολωνός θεματοφύλακας Μπαρτομιέ Ντρακόφσκι. Με το τριφύλι να ανακοινώνει επίσημα το δανεισμό του από την Ιταλική Σπέτσια. Την ίδια ώρα, ενίσχυση από το Πανοράφι αναζητά ο ΠΑΟΚ, που φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του 29χρονου μπακ της Wolves, Γιόνι Ότο, για την κάλυψη του κενού στο δεξί άκρο της άμυνας. Στον Ολυμπιακό, μετά την έλευση χθες των Αντρέ Όρτα και Τσικίνιο, οι Ερυθρόλευκοι επιχειρούν διπλό χτύπημα με δανεισμό από την Πόρτο του Νταβίτο Κάρμο για την θέση του στόπερ, ενώ στο κάδρο υπάρχει και η περίπτωση του 22χρονου εξτρέμ των Δράκων, Γκονσάλο Μπόρζες. Σέντρα σήμερα στην 19η αγωνιστική της Super League. Συνοπτικά το πρόγραμμα, Λαμία και Φυσιά στις 5.30, Παζιάννα Πανσεραϊκός στις 7, Όφη Πανετολικός στις 8 και αύριο Βόλος ΠΑΟΚ στις 4, Ατρόμητος ΣΑΕΚ στις 5.30, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης στις 7.30 και Άρης Ολυμπιακός στις 8.30. Στο Ριάντ η Ίντερ νίκησε εύκολα με 3-0 τη Λάτσιο και έκλεισε θέση για τον τελικό του Ιταλικού Super Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Νάπολη. Στο 17 Μπαστόνι και Τη Μάρκο συνδυάστηκαν ωραία με τον τελευταίο μετακουνάκι να βρίσκει τον Τουράμ που άνοιξε το σκορ με προβολή. Με το καλησπέρα του δευτέρου μέρους, ο Τσαλχάνογλου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που δόθηκε μέσω VAR διπλασίασε τα τέρματα του Νερατζούρι. Ενώ στο 87 ο Φρατέζη ολοκλήρωσε ιδανικά την αντεπίθεση της ομάδας του, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα. Έντονο το άρωμα της Manchester City είχε τελετή των Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι. Οι πολίτες αναδείχθηκαν κορυφαία ομάδα για το 2023 με τους Guardiola, Haaland, Rodri και Anderson να κερδίζουν επίσης τα βραβεία στις κατηγορίες που διαγωνίζονταν. Βραβείο απέσπασε και ο Cristiano Ronaldo ως πρώτος σκόρερ παγκοσμίως για την περασμένη χρονιά, ενώ η ατάκα του πως το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι πιο ανταγωνιστικό από το γαλλικό συζητήθηκε έντονα. In Saudi Arabia, where do you think the level is now? The level right now. To be honest, I think the Saudi League is not worse than France League.